Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Είναι βουλευτής του Ρεθύμνου με το ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης υγείας και πρώην υπουργός υγείας. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα, και χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινώντας, κύριε Ξανθέ, θα ήθελα πολύ σύντομα ένα σχόλιο αναφορικά με τα όσα είπε από το Ηράκλειο ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα του κυρίου Τζανερίκου. Είναι ένα θέμα που έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό και υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απήχε από την ψηφοφορία για την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Κυρία Σαλαπάτα, νομίζω ότι έχουν καταλάβει πάντες ότι ο χειρισμός που έχει κάνει η κυβέρνηση για να αποτρέψει, υποτίθεται, την παρουσία του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές, είναι καθαρά ψηφοθυρικής κατεύθυνσης. Αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι να κρατήσει ένα διάβλο επικοινωνίας με τους ψήφους της ακροδεξιάς, με τον κόσμο της ακροδεξιάς, με τον οποίον άλλωστε συμπορεύτηκε μαζί στα συλλαλητήρια εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών και με τον οποίο έχει επικοινωνία και μια κοινή ατζέντα, ξενοφοβική και συχνά εθνικιστική. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εκ του περισσού αυτές οι προσπάθειες να στοχοποιηθεί η αντιπολίτευση, η οποία δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη τροπολογία, ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Είναι προσβλητικό για την νοημοσύνη μας να ακούγονται τέτοια πράγματα και ενοχλητικό για τους δημοκρατικούς πολίτες, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι οι αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι είναι αυτοί που δεκαετίες τώρα έχουν σταθερό μέτωπο απέναντι στο φασισμό και στις παραφιάδες αυτού. Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να μην υπάρχει κοινωνικό έδαφος, να μην υπάρχει δυνατότητα επιρροής στην κοινωνία, σε μια κοινωνία πληγωμένη, θυμωμένη και αγανακτισμένη, να μην υπάρχει η δυνατότητα να επηρεάζονται οι πολίτες από τις ιδέες, τις ανοιχτά φιλοφασιστικές και φιλοναζιστικές. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα και πιστεύω ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται μια δημοκρατική πολιτική διέξοδος στη σημερινή δυσκολία και αυτή είναι η προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λοιπόν, γενικότερα πάντως για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, κύριε Ξανθέ, εγώ να υπενθυμίσω ότι υπήρχε και έντονος νομικός προβληματισμός σε ό,τι αφορά την επίμαχη τροπολογία. Θέλω όμως να πάμε στο νομικό κομμάτι. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα δικαιοπρακτικό λύστημα αυτό και μια πολύ, ας πούμε, επισφαλής νομοτεχνική ρύθμιση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι η τρίτη φορά που νομοθετείται ρύθμιση για το ίδιο ζήτημα, χωρίς αυτό να έχει τελεσφορήσει, υποτίθεται, αυτή η προσπάθεια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το κρίσιμο είναι να μην υπάρχει ευνοϊκό έδαφος για την επιρροή της φασιστικής ακροδεξιάς. Και η κυβέρνηση έχει ευθύνη που άφηνε επί χρόνια τον κύριο Κασιδιάρη να κάνει πολιτικό αγώνα από τις φυλακές, να επικοινωνεί με τους ψηφοφόρους του, να κάνει zoom με συνυποψήφιους του, να οργανώνει δηλαδή μια καμπάνια που προσπαθεί τώρα την τελευταία στιγμή να ανακόψει. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ξανθέ, θέλω τώρα να πάμε σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις διαχρονικές παθογένειες εκ των έσω. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διατελέσατε επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου. Να θυμίσω επίσης ότι έχετε θητεύσει και στο Κέντρο Υγείας Περάματος. Δεν βρεθήκατε τυχαία στη θέση του Υπουργού Υγείας. Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να έχουμε ένα αξιοπρεπές δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες και δεν θα εξαντλεί παράλληλα και το προσωπικό. Κυρία Σαλαπάτα, να αναγνωρίσουμε καταρχήν ότι υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στο ΕΣΥ αυτή την περίοδο. Σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην επαρχία και ιδιαίτερα σε νομούς που δεν διαθέτουν τριτοβάθμια νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο, όπως είναι δηλαδή η υπόλοιπη νομή της Κρήτης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εικόνα σήμερα στις δημόσιες δομές είναι εικόνα μεγάλης αποδιοργάνωσης, μεγάλης εξουθένωσης του προσωπικού, μεγάλης ταλαιπωρίας των πολιτών για να έχουν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση χωρίς οικονομική επιβάρυνση, δωρεάν φροντίδα δηλαδή,
και κυρίως υπάρχει μια απογοήτευση και μια έλλειψη προοπτικής, η οποία οδηγεί πάρα πολλούς γιατρούς σε παρετήσεις. Έχουμε κύμα παρετήσεων γιατρών. Ναι, αποχωρούν σήμερα μαζικά. Και το θέμα είναι ότι προκυρήσονται διαγωνισμοί, αλλά είναι άγωνοι, κύριε Ξάνθε. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Συμφωνώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, κυρία Σαλαπάτα, μόνο με νέο πλαίσιο κινήτρων. Με νέο πλέγμα που θα αφορά και τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες αμοιβής. Πρέπει να μιλήσουμε και με ειλικρίνεια, και δεν είναι λαϊκιστικό αυτό, ότι εάν δεν συγκλίνουμε σταδιακά προφανώς με χώρες της Ευρώπης, με τις έχουν χώρες ανταγωνιστικές προς εμάς, ακόμα και η γειτονική μας Κύπρο, Κύπρος δίνει περίπου τριπλάσιους μισθούς από ό,τι δίνουμε στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρξει μια σοβαρή αναβάθμιση λοιπόν στις συνθήκες εργασίας, στην υπερεφημέρευση, στα συνεχή ωράρια, στην πραγματικά επαγγελματική εξουθένωση, στο burnout που λέμε του προσωπικού, εάν δεν βελτιωθούν οι αμοιβές και αν δεν βελτιωθεί η εκπαίδευση και η επιστημονική εξέλιξη στο σύστημα υγείας, νομίζω ότι το ΕΣΥ δεν είναι πια ελκυστικό. Το να προκυρήσουμε θέσεις με τα σημερινά δεδομένα δεν αρκεί, ιδιαίτερα σε ειδικότητες που είναι σε έλλειψη, όπως είναι για παράδειγμα οι αναισθησιολόγοι, οι παθολόγοι πια στα επαρχιακά νοσοκομεία, εργαστηριακές ειδικότητες, εντατικολόγοι κλπ. Θέλει λοιπόν ένα restart συνολικό. Mm-hmm. Το πώς ακριβώς θα γίνει, νομίζω ότι κάθε πολιτική δύναμη έχει προσδιορίσει την άποψή της για το σύστημα υγείας. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει ένα αναλυτικό και πολύ σαφές πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της πανδημίας, την εξαιρετική ευκαιρία της πανδημίας, που ήταν μια... Δεν είδαμε ποτέ ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που ήταν νομίζω πολύ κομβικό, κύριε Ξάνθε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς κάναμε μια παρέμβαση σημαντική. Αναπτύξαμε νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στην Κρήτη αναπτύξαμε 12 νέες δομές, τοπικές μονάδες υγείας, τις λεγόμενες τόμοι. Η κυβέρνηση δεν προσέθεσε καμία παραπάνω από τις 127 που καταφέραμε εμείς μέσα σε συνθήκες μνημονίου και λιτότητας να ανοίξουμε. Άφησε αυτό το μοντέλο να βαλτώσει και τώρα λέει, είναι προκλητικό αυτό πραγματικά, ο κ. Μητσοτάκης, ότι το ΕΣΥ θα είναι προτεραιότητα στη νέα κυβερνητική του θητεία. Επίσης, δηλαδή, ο κύριος Πλεύρης δήλωσε πρόσφατα ότι μία από τις βασικές κινήσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση ήταν ότι άνοιξε το ΕΣΥ στους ιδιώτες, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Το ακούω ως απολύτως καταστροφικό και ως μια πλήρη αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος. Δεν το άνοιξε μόνο σε ιδιώτες. Δίνει τη δυνατότητα και στους γιατρούς του ΕΣΥ, στους γιατρούς των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο και να εργάζονται και σε ιδιωτικές κλινικές. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιθώριο να εξυπηρετηθεί κάποιος χωρίς να πληρώσει πια στο σύστημα υγείας περιορίζεται δραματικά. Και γι' αυτό όλες αυτές οι αλλαγές ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και επίσης τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προσδοκούν μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας των ανθρώπων για την υγεία τους να εξασφαλίσουν περισσότερα συμβόλαια για να παρέχουν, υποτίθεται, κάποιες μια κάλυψη σε μια ώρα ανάγκης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πρόκληση να λέγεται ότι ουσιαστικά να ομολογείται ότι δεν ασχολήθηκε η κυβέρνηση με το ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας και μιας πρωτόγνωρης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και θα ασχοληθεί την επόμενη περίοδο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι πραγματικά η κυβέρνηση θα φροντίσει και θα νοιαστεί για το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι για τον κρατικοδίαιτο εμπολής ιδιωτικό τομέα, αυτή είναι το νιάξιμο και αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχει το πρόγραμμα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερη αγορά, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις. Να πάμε στοχευμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο λειτουργεί με πάρα πολλά προβλήματα, με δανεικούς γιατρούς. Με εντέλεσθε καλούνται γιατροί από κέντρα υγείας να ενισχύσουν το νοσοκομείο. Άρα αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι αποδυναμώνεται και η ενδοχώρα. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι που ο φόρτος θα είναι πολλαπλάσιος. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι πια κοινή συνείδηση των πολιτών του Ρεθύμνου. Ξέρουν πολύ καλά οι πολίτες ότι μπορεί βεβαίως να υπήρχαν και σε προηγούμενες περιόδους, ακόμα και πριν από την κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας, πριν το 9 δηλαδή, προβλήματα στις δημόσιες δομές στο νομό μας,
Αλλά σε αυτό το χάλι, σε αυτό το επίπεδο αποδιοργάνωσης και διαλυτικής κατάστασης, δεν είχε ξαναβρεθεί ποτέ το νοσοκομείο Αθήνων. Και σήμερα πραγματικά το λιγοστό προσωπικό, ειδικά το ιατρικό, δίνει μια μάχη για να κρατηθεί στοιχειοδός όρθιο, αλλά δυστυχώς χωρίς προοπτική. Και πιστεύω ότι αυτό έχει οδηγήσει και τους πολίτες πια να αρχίζουν να αντιδρούν. Υπήρξε ένα μαζικότατο συλλαλητήριο υπεράσπισης του νοσοκομείου και του προσωπικού του, ειδικά μετά την παρέτηση της διευθύντριας της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αντίστοιχα συλλαλητήρια είδαμε και στο νομό Λασιθίου, είδαμε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Το θετικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι η υγεία είναι κρίσιμη προτεραιότητα για την κοινωνική συνοχή και για την αξιοπρέπεια και της κοινωνίας μας και κάθε περιοχής ξεχωριστά. Και θεωρώ ότι είναι υψηλή απέτηση, υψηλή προτεραιότητα και θα μετρήσει πάρα πολύ και στην ψήφο των πολιτών το θέμα της υγείας. Δυστυχώς όμως, κύριε Ξανθέ, στο δημόσιο διάλογο δεν βλέπουμε, δεν ακούμε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μείζωνα ζητήματα, αλλά αναλωνόμαστε στο να ανακυκλώνουμε ένα τοξικό κλίμα. Λοιπόν, θέλω, επειδή δυστυχώς... Επιτρέψτε μου, το δίλημα για μένα είναι, ειδικά στον τομέα της υγείας, είναι πάρα πολύ σαφές. Η υγεία με όρους καθολικότητας και ισότητας και ποιότητας στη φροντίδα, υγεία για όλους δηλαδή. Η υγεία για όσους έχουν λεφτά. Δημόσιες δομές που θα επενδύσουμε επιπλέον πόρους ή ένα μίζερο και υποστελεχωμένο ΕΣΥ και άρα μετακύληση φροντίδας και πελατείας προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο δίλημα και είναι σαφές ότι κάθε πολιτική δύναμη υπάρχουν διακριτά προγράμματα. Ένα προοδευτικό και ένα νεοφιλελεύθερο συντηρητικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε έναν πρόχειρο προσωπικό απολογισμό, θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας πείτε ένα έργο το οποίο υλοποιήσατε και λειτουργεί ταυτόχρονα και ως παρακαταθήκη ώστε να διεκδικήσετε εκ νέου την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και να μας πείτε επίσης και κάτι στο οποίο στοχεύετε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κρίσιμο αίτημα αυτής της περίοδου είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Οι πολίτες απαιτούν ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο φυσικά με όρους νόμου και τάξης και αστυνομικής προστασίας, αλλά ασφάλεια στην εργασία, στο εισόδημα, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στη μόρφωση των παιδιών τους, στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ασφάλεια δικαίου συνολικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα και οι πολιτικές δυνάμεις που θα καταφέρουν αυτό να το εκφράσουν αξιόπιστα, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με τεκμηριωμένη πρόταση, νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πολιτών. Τώρα, αυτό που εγώ προσωπικά υπερασπίζομαι ως μια σημαντική παρακαταθήκη από την διακυβέρνησή μας είναι, κυρία Σαλαπάτα, ότι διασφαλίσαμε δύο κρίσιμα πράγματα στον τομέα της υγείας. Πρώτον, την επιβίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, το οποίο και το 2015 ήταν σε μεγάλη επισφάλεια και στα πρόθυρα της λειτουργικής κατάρρευσης και το θυμάστε πάρα πολύ καλά, με καταχρεωμένα νοσοκομεία, με τρομερές ελλείψεις σε φάρμακα, σε υγειονομικό υλικό, με επίσης αντίστοιχη δραματική υποστελέχωση. Αυτό αντιμετωπίστηκε, επουλώθηκαν οι μεγάλες πληγές του συστήματος και μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του. Και το δεύτερο και ίσως και πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να καλύψουμε με καθολικό, ισότιμο και αξιοπρεπή τρόπο όλους τους πολίτες και να άρουμε τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων ανθρώπων. Υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας, κυρία Σαλαπάτα, το 2015 και με τον νόμο που περάσαμε αυτοί απέκτησαν το δικαίωμα να έχουν ισότιμη φροντίδα, να νοσηλεύονται στις δημόσιες δομές, στα δημόσια νοσοκομεία δωρεάν όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες. Αυτό ήταν μια τεράστια παρέμβαση που ενίσχυσε και μάλιστα την κοινωνική συνοχή και θωράκισε υγειονομικά τη χώρα και προστάτευση στη δημόσια υγεία. Και πριν κλείσουμε, στις εκλογές του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος, κύριε Ξανθέ, στο Ρέθυμνο, με 205 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τώρα λέει ότι διεκδικεί την πρωτιά. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Ναι, άκουσα και προηγουμένως το δελτίο σας που
ο στόχος των, και του κ. Γεραπετρίτη και των παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο είναι να γίνει μπλε όλη η Κρήτη και όλη η νομή κλπ. Νομίζω ότι αν αυτός είναι ο στόχος, φοβάμαι ότι θα διαψευτούν ικτρά στις 21 Μαΐου. Στην Κρήτη δεν απειλείται η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα νομό, και στο Ρέθυμνο αλλά και στους υπόλοιπους νομούς. Ίσα-ίσα νομίζω ότι με δεδομένη και την κυβερνητική φθορά, η οποία πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί και αποτυπώνεται και στις μελέτες και στις έρευνες κοινής γνώμης, νομίζω ότι θα διευρυνθεί αυτή η διαφορά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει η πρώτη πολιτική δύναμη, αυτή που θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει και πανελλαδικά και θα μπορέσουμε ακριβώς ως η πολιτική δύναμη που θα έχει την πρωτιά να δρομολογήσει διαδικασίες σύγκλησης προγραμματικής για να προκύψει μια βιώσιμη, σταθερή και αποτελεσματική προοδευτική κυβέρνηση την επομένη των εκλογών και να μην χρειαστεί η χώρα να πάει σε αυτή την συνεχή και εκβιαζόμενη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για να αποκτήσει αυτοδυναμία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο να είστε που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλές, να σας ευχηθώ. Γιορτές. Καλό Πάσχα.